Καλησπέρα σε όλους, Χάρης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ξανά Battlefield 1. Και ο λόγος, επειδή έχω κατεβάσει την premium έκδοση, μιας και ήταν στα deals, στα Black Friday deals, οπότε έχουμε πρόσβαση στα δύο expansions, στο They Shall Not Pass και στο In the Name of the Tsar. Μαζί με τα expansions παίρνουμε όμως και 16 battle packs και δύο που είχα εγώ δικά μου, οπότε έχουμε 18. Για αρχή εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε, να δούμε τι θα μας δώσει. Ξεκινάμε με τα απλά. Ωραία, πήραμε ένα όχημα. Καλό. Πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα Superior Battle Pack, το οποίο σίγουρα θα έχει κάτι πολύ δυνατό. Όντως, την Μποτσκάρεβα το βάζουμε στο inventory. Πάμε να ακόμη ένα Superior Battle Pack. The Humpback. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Δυνατό φαίνεται αυτό. The Edelweiss. Γερμανικό. Πήραμε και Squad Boost. Το βάζουμε και αυτό στο inventory. Συνεχίζουμε. The Savoia. Skin για το αυτόματο Mi 1918. Και boost. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Συνεχίζουμε να ανοίγουμε κουτιά. Ένα αυτόματο όπλο είναι. Ένα skin για αυτόματο όπλο. The Seaforth Highlander. Όμορφο. Δυνατό, πανέμορφο. The Death Boy. Πήραμε και ένα κομμάτι για το puzzle. Le Flambeur, γαλλικό. Συνεχίζουμε. Le Union Sacré. Και αυτό είναι για την καραμπίνα τη γαλλική. Skin. Πήραμε ακόμη ένα κομμάτι. Puzzle. Enchanted είναι αυτό. Πάμε να το ανοίξουμε και αυτό. Να δούμε τι έχει. Ωραία, skin για το αεροπλάνο. Πάμε ένα ακόμη superior. Τεθωρακισμένο θα είναι, skin για τεθωρακισμένο, όχι. Είναι για το Gewehr 98, The Kaiser, και είναι γαμιστερό. Έχουμε τώρα δύο enchanted. Ένα λευκό skin, Σαρλερουά. Ωραία. Πάμε ένα ακόμα enchanted. Νομίζω είναι legendary. Ναι. Για shotgun. Skin για πιστολάκι.
Okay. Πάμε ακόμη ένα superior. Αυτό νομίζω το έχουμε, ναι. Το έχουμε διπλό πλέον. Οπότε scrap. Skin για ένα revolver. Ακόμη ένα skin για revolver. Το βάζουμε και αυτό στο inventory. Παίρνουμε και το boost. Πάμε ένα απλό battle pack τώρα. Μπορεί να είναι και το τελευταίο. Special. Λοιπόν, τέλος. Τα ανοίξαμε όλα. Αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια που είχε μέσα. Έχουμε αρκετά scraps για να ανοίξουμε ακόμη ένα superior. Πάμε να ανοίξουμε ένα ακόμη. Ωραίο, πανέμορφο. Μια χαρά. Λοιπόν, τέλος τα battle packs. Αρκετά όμορφα πραγματάκια. Και λέω τώρα να παίξουμε και ένα ματσάκι έτσι για το χαβαλέ. Να δείτε και κάποιον καινούριο χάρτη από τα expansions. Θα πάμε όμως σε μικρό team deathmatch στο The Shall Not Pass. Να σας πω την αλήθεια, αρχικά όταν πρωτοέπιασα το παιχνίδι δεν με ενθουσίασε. Μου άρεσε πάρα πολύ το campaign. Ξενέρωσα όμως από το multiplayer για κάποιο λόγο. Αλλά όσο ασχολούμαι μαζί του, τόσο και πιο πολύ με κερδίζει. Οπότε είναι καλό να δίνεις πάντα λίγο χρόνο σε κάθε παιχνίδι που ασχολείσαι, για να μπορείς να το κρίνεις σωστά. Και το Battlefield 1 είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια που θέλει το χρόνο του. Νομίζω έβαλα Conquest, τέλος πάντων. Δεν μας πειράζει αυτό. Το πολύ πολύ να το κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Γιατί έχουμε και το όριο των 30 λεπτών για να παίξουμε. Περιμένουμε να βρει παίχτες και χάρτη. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι, γιατί βλέπω κάνει loading. Άντε παιδί μου, μας γκάστρωσες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα παίξουμε με medic. Κόλαση. Okay. We have lost objective butter. Πάμε να χτυπήσουμε το C. Είναι under fire όμως. Πάμε ξανά πίσω. Αυτές οι πίστες μέσα στην πόλη είναι πάρα πολύ όμορφες και πολύ αληθοφανές. Ωραία. Πάμε μία εδώ. We have taken objective up.
κακό. Πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο να παίζεις και να μιλάς. Εντάξει, όχι ότι μιλάω πάρα πολύ και ότι χρειάζεται πολύ σκέψη, αλλά είναι κάτι ασυνήθιστο και δύσκολο να το διαχειριστείς. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έλα αγόρι μου, βγάλε λίγο το κεφαλάκι σου από εδώ αφού σε είδα. Πάμε ντου. Φύγε αγόρι μου, φύγε. We have lost objective apples. Τώρα δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Εντελώς άμπαλος. Γιωτόμπαλο. Πάμε κάτω. Πάμε σε άλλο σημείο. Νόμιζα ότι έχω κάποιον μπροστά μου, ξαπλωμένο εντωμεταξύ. Πάμε από εδώ. Θα μας πηδήξουν από εδώ, το νιώθω. Άχρηστος ρε φίλε, άχρηστος, άχρηστος. Πολύ άχρηστος όμως. Χάνουμε κιόλας και από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε και οριστικά τη μάχη. Λοιπόν, με sniper δεν γίνεται δουλειά μέσα στη νύχτα και σε αυτή την πίστα ειδικά. Συνεχίζουμε με medic. Με έχουν ξεκολλιάσει. We have taken objective apples. Πάμε λίγο με support. Γιατί ρε φίλε, γιατί μου τον εμφανίζεις μπροστά μου δηλαδή, για ποιο λόγο? Ωραία, να το κάνω τι? Ούτε αυτόν σκοτώσαμε, τόσο άχρηστη. We have lost objective battle. Είδα.
από εδώ. Άντε ρε φίλε, επιτέλους. Να κάνουμε και κάτι σωστό. Έλα, medic είσαι. Σώσε με. Βλάκα. Όταν έχεις γιοτάδες συμπαίχτες συμβαίνει αυτό. Είναι medic ο άλλος και αντί να με αναστήσει, να με κάνει revive, με αφήνει να πεθάνω δίπλα του. Μετά, λογικό να χάσεις. Άντε γαμίσου μαλάκα. Πάμε να χτυπήσουμε το C, τώρα που μαζεύτηκαν όλοι εδώ. Αν προλάβουμε. Πάμε με assault. Assault. Δεν έχω καλό όπλο εδώ, αλλά... Άντε, γεια. Το μπούστι δεν πέθανε. We have lost objective Charlie. Κακό παιχνίδι. Έχω κάνει απίστευτα κακό παιχνίδι. Δεν πειράζει. Τέλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το Battlefield. Θα ανοίξαμε τα Battle Packs που θέλαμε. Είδαμε για μια πίστα από το Expansion. Αν γουστάρετε να ξαναπαίξουμε, εννοείται μου γράφετε στα σχόλια και μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Bye.
capturing objective Duff. We have taken objective Charlie. We have lost objective Butter. We have lost objective Charlie. We have taken objective Duff. Ah!